Δίνουμε σήμερα αυτή τη συνέντευξη μετά από 6 μέρες εδώ στην ΕΠΣΙΜΟ 65, όπου στα πλαίσια της απόφασης που είχαμε πάρει και σαν Πανελλαδική αλλά και της Ενωτικής Ομοσπονδίας Καρδίτσας, αποφασίσαμε να στήσουμε εδώ τον μπλόκο πριν τις γιορτές, με βασικό μας αίτημα τις εξευθυνιστικές ανοιχτές τιμές στο βαμβάκι και σε όλα τα άλλα βέβαια τα προϊόντα, αλλά πιο πολύ στο βαμβάκι που εμείς εδώ η Καρδίτσα είμαστε παραγωγοί οι περισσότεροι, καθώς επίσης και το κόστος παραγωγής με αιχμή το πετρέλαιο κίνησης και το ακατάσχετο. Καταφέραμε μέσα από τον αγώνα, πρώτον, να μάθει η κυβέρνηση μετά από 4 χρόνια ότι υπάρχουν ανοιχτές τιμές στα αγροτικά προϊόντα. Και το οποίο το καταγγέλλουμε. Αν χρειάστηκε 4 χρόνια για να μάθει η κυβέρνηση ότι όλα τα προϊόντα μας τα παίρνουν τζάμπα χωρίς να μας πληρώνουν και ότι είμαστε όμοιροι των μεγαλοεμπόρων, των οικοκυστών, τότε λυπούμαστε πάρα πολύ. Τότε δεν θα έπρεπε να είναι εκεί στην κυβέρνηση. Δεν θα έπρεπε να είναι στο Υπουργείο. Είναι αδιανόητο για μια κυβέρνηση, για έναν υπουργό, να λέει ότι δεν γνωρίζω ότι υπάρχουν ανοιχτές τιμές. Και το πληροφορήθηκε τώρα από εμάς. Και αυτό θετικό είναι βέβαια, το ότι καταφέραμε να μάθει. Από εκεί και πέρα, μέσα σε 3 μέρες που βγήκαμε στον δρόμο, σύραμε την κυβέρνηση να φέρει τροπολογία για το ακατάσχετο στη Βουλή. Του σύραμε. Γιατί 2 μέρες πριν είχαμε επισκεφθεί σαν Πανελλαδική την Επιτροπή και είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό και δεν είχαν αποφασίσει, το λέγανε σε ενευθέτω χρόνο. Που σημαίνει ότι μέσα από τον αγώνα, μέσα από τις κινητοποιήσεις που κάναμε, καταφέραμε έστω και αυτό να έρθει η τροπολογία στη Βουλή, να ψηφιστεί ακατάσχετο. Εννοείται ότι δεν μας ικανοποιεί, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα μέτρο το οποίο βοηθάει χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες να μπορέσουν να περάσουν αυτές τις γιορτινές μέρες και να πάρουν το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης και του πρασίνισμα. Συνεχίζουμε τον αγώνα διότι κανένα από τα αιτήματα που έχουμε δεν έχει λυθεί στο εύρος που θέλουμε και που μας ικανοποιεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να παραμείνουμε στα χωριά μας και στις καλλιέργειές μας. Θα παλέψουμε τη νέα χρονιά και για τις τιμές, για τα κλεμμένα λεφτά, και το τονίζουμε αυτό, μας κλέβουν χρήματα από το βαμβάκι. Είναι δικά μας χρήματα, οφείλει η κυβέρνηση να πάρει αυτές τις πρωτοβουλίες και να μας δώσουν πίσω τα κλεμμένα. Δεν διεκδικούμε κάτι παραπάνω. Τα δικά μας χρήματα, τον ιδρώτα μας, τον μόχθο μας, αυτό διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να το διεκδικήσουμε με τη νέα χρονιά πιο δυναμικά, στο πλαίσιο βέβαια και της απόφασης της Πανελλαδικής Επιτροπής, όπου θα γίνουν συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα και εμείς εδώ θα γυρίσουμε όλα τα χωριά, θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους αγρότες και ευελπιστούμε ότι τέλος του Γενάρη θα αποφασίσουμε όλοι μαζί, θα γίνουν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Εδώ αυτές τις μέρες είχαμε τον προσεισμό. Ο κυρίως σεισμός θα έρθει το Γενάρη και εκεί θα αναμετρηθούμε και εκεί θα επιβάλλουμε στην κυβέρνηση με τη δύναμη του αγώνα να πάρει μέτρα ώστε να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχουμε. Καλές γιορτές σε όλους και καλή δύναμη και καλούς αγώνες θα έχουμε. Να μιλήσει και η Γιάννης. Συνάδελφοι, καταρχήν θέλουμε να χαιρετήσουμε τους συναδέλφους αγροτινοτρόφους που πήραν μέρος σε αυτή την κινητοποίηση και στήσαμε αυτό το δυναμικό μπλόκο στην ΕΠΣΙΜΟ 65. Επίσης τους συναδέλφους που κινητοποιήθηκαν αυτή την περίοδο και στα Φάρσαλα και στη Λάρισα και στην Κατερίνη, γιατί τα αιτήματά μας είναι δίκαια και ο αγώνας μας είναι δίκαιος. Καθώς επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς, τους εργαζόμενους που στάθηκαν στο πλευρό μας και την ημέρα που ήρθαμε και στήσαμε τον μπλόκο, καθώς και σήμερα που επιστρέφουμε στα χωριά μας, γιατί η αλληλεγγύη τους, ο κοινός αγώνας που δώσαμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να δίνουμε, είναι η προοπτική
για να έχουμε αποτελέσματα και να δυναμώσουν οι αγώνες παραπέρα. Επίσης, οι δηλώσεις του Υπουργού κ. Ραχοβίτη είναι προκλητικές μετά τη συνάντηση που είχε με τη διαπαγγελματική, δηλαδή ουσιαστικά με τους υποκιστές. Δεν φταίμε όλοι για αυτή την κατάσταση. Εδώ μας έφτασαν οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα και να είμαστε υποχείρια των οικοκιστών και των βιομηχάνων. Δεν μπορούμε να δεχτούμε, όπως δεν δεχτήκαμε και τις δηλώσεις του Πάγκαλου, γιατί ουσιαστικά σε αυτό το επίπεδο ήτανε, πως όλοι τα φάγαμε. Όπως και εμείς δεν δημιουργήσαμε την κρίση, αλλά μας βάλουν να πληρώσουμε, έτσι ακριβώς μας λένε, πως δεν είναι η παραγωγή για το ότι υπάρχουν ανοιχτές τιμές. Δεν το δεχόμαστε και το επιστρέφουμε. Φταίνε οι πολιτικές τους. Γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε εδώ, γι' αυτό ακριβώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα, γιατί αυτό που διεκδικούμε και παλεύουμε δεν ικανοποιήθηκε. Και πιστεύουμε πως μπορούμε, όπως επιβάλαμε με τον αγώνα μας και είχαμε κατακτήσει μέχρι τώρα, έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε στα πλαίσια του συντονισμού του κοινού αγώνα σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα συνεδριάσει σε λίγες μέρες η πανελλαδική και σε συντονισμό και μαζί με τους συναδέλφους εργαζόμενους για να σταματήσει και ο κοινωνικός αυτοματισμός που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση, μπορούμε να επιβάλλουμε στα δίκαια αιτήματά μας λύσεις. Κατώτατες τις συγκεκριμένες τιμές, αφορολόγητο πετρέλαιο και όλα αυτά που επιδιώκουμε. Καλούς αγώνες, καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε τις συσκέψεις στα χωριά. Στα μπλόκα της αγροτιάς να πάρει της κυβέρνησης το τάμπουκας. Στα μπλόκα, στα μπλόκα της αγροτιάς να σπάσει της κυβέρνησης ο τσαμπούκας. Όπως βλέπετε, φεύγουμε με ψηλά το κεφάλι όπως ήρθαμε. Γιατί πιστεύουμε στο δίκαιο αγώνα και στα δίκαια αιτήματα που έχουμε. Και αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο όλοι μαζί να τα αντιπαλέψουμε. Καλή δύναμη, καλές γιορτές, καλή συνέχεια. Καλή χρονιά.